Την πλήρη δυσαρέσκεια των δικαστικών αρχών τη Πάτρα έχει προκαλέσει ο οριμαγδό δημοσιευμάτων και αναφορών από τα μέσα μαζική ενημέρωση τη χώρα για την πολύκροτη και ιδιάζουσα υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών τη οικογένεια Δασκαλάκη. Όχι επειδή οι δημοσιογραφικέ αναφορέ είναι εύλογα καθημερινά πολλέ, αλλά για το γεγονό ότι αυτέ στη συντριπτική του πλειοψηφία φαίνεται να κρίνονται πω είναι εκτό πραγματικότητα και προχωρημένε πέραν του επιτρεπτού. Υψηλόβαθμο λειτουργό τη τοπική δικαιοσύνη, με πλήρη γνώση επί τη διαταχθή σα προκαταρκτική εξέταση, μίλησε στην εφημερίδα Πελοπόννησο, στέλνοντα σαφέ μήνυμα τόσο στο δημοσιογραφικό κόσμο, όσο και στην κοινή γνώμη που τον παρακολουθεί, να προσέχει το τι γράφει και το τι ακούει αντίστοιχα. Αυτά που γράφονται πραγματικά δεν ξέρω ποιο τα διαδίδει. Για εκταφέ, συλλήψει, το επόμενο 24ωρο, αυτά είναι παντελώ αβάσιμα. Δεν κρύβει μάλιστα πω η επικοινωνία που υπήρχε με το τμήμα ανθρωποκτονιών Αττικής τη ελληνική αστυνομία ζητήθηκε να σταματήσουν τέτοιου είδου διαρροέ σε αστυνομικού συντάκτε. Χαρακτηριστική η φράση που συνοδεύει την παραπάνω εμπλοκή Μέσων μαζική ενημέρωση και ελληνική αστυνομία στην υπόθεση με τον τρόπο που μέχρι σήμερα γίνεται. Ή στην αστυνομία ή οι δημοσιογράφοι βλέπουν πολύ CSI. Απλά πράγματα. Η άποψη μάλιστα εκπροσώπων τη Ελλάς ότι όσα λέγονται τα βγάζουν από μόνοι του οι δημοσιογράφοι δεν γίνεται αποδεκτή από τη δικαιοσύνη, αφού αυτή πιστεύει το αντίθετο. Η αστυνομία δίνει πληροφορίε. Να μαζευτούν. Δεν τα γεννούν μόνοι του οι συντάκτε. Του κάνουν διαρροέ. Έχουν εκπροσώπου τύπου. Αυτοί στην Ελλάς τα έκαναν μουσκεμα. Αυτοί να τα μαζέψουν τώρα. Για να μην αρχίσουμε και ψάχνουμε ποιο έχει κάνει διαρροέ ψευδών ειδήσεων. Στην πλάτη ανθρώπων θα παίζουμε. Από το να κάνω κουτσομπολιό μέχρι το να κάνω μία δίωξη, η απόσταση είναι τεράστια. Πικρό είναι το σχόλιο και για τα περιετήματο τη Ελλάδα Αττική για εκταφή τη 9χρονη Τζορτζίνα. Ποιοι είναι αυτοί οι ξύπνοι που μιλάνε και ζητούν εκταφέ. Έτσι ξεθάβουμε τον κόσμο και μάλιστα παιδιά. Πρέπει να το ζητήσει ο ιατροδικαστής και να υπάρχουν σοβαρά στοιχεία και σοβαροί λόγοι που το ζητάει. Και αν συνενέσει δικαιοσύνη για να δώσει σχετική παραγγελία. Τι μακάβρια πράγματα είναι αυτά που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Το ξαναλέω. Ή όλη η Ελλάδα βλέπει CSI ή χαπακώνονται. Δεν είμαστε στα καλά μας. Κάτι γίνεται. Πάνε να συγκρίνουμε υποθέσεις σε ξένε χώρες. Κάποιοι βλέπουν πολύ Netflix. Εδώ θα δούμε δηλαδή serial killer. Γίνεται μία έρευνα. Ό,τι δείξουν τα στοιχεία. Αλλά τώρα προσπαθούμε να μαζέψουμε άλλον τα άπλητα. Το υψηλά ιστάμενο πρόσωπο τη τοπική δικαστική αρχή σε όλου του τόνου λέει με ξεκάθαρο λόγο για την έρευνα που διατάχθηκε και σύντομα θα αρχίσει. Θα γίνει διερεύνηση, μην τυχόν και προκύψει κάτι. Αυτό που ζητείτε είναι οι νεκροψίε για να δούμε τι αναγράφεται ω αιτία θανάτων. Θα εξεταστούν οι νεκροτόμοι που έκαναν αυτοψίε στα παιδιά. Επίση, αν οι ιστολογικέ εξετάσει παραπέμπουν σε κάτι. Το ίδιο και οι παθολογά αν βλέπουν κάτι. Σε αντίθεση δε με το πρόωρο δρυμή κατηγορώ προ την οικογένεια από πολλά μέσα μαζική ενημέρωση και σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνική δικτύωση, η φράση που αφορά του δύο γονεί τη τραγωδία δείχνει πολλά για το εύρο και την ορθότητα των διάφορων δημόσιων αναφορών. Θα δούμε. Τελευταίο, αν χρειαστεί, του γονεί. Αυτό το κουτσομπολιό, το ατελείωτο, δεν μα αφορά.